Ποια είναι η θέση της κυρίας Σταμάτη για όσα της καταλογίζει ο κύριος Ζήγρας? Λέει ότι τα γνώριζε όλα. Τις διαδρομές του μαύρου χρήματος τις ήξερε από την αρχή η κυρία Σταμάτη, γιατί ο σύζυγός, ο κύριος Τσογατζόπουλος, της τα έλεγε όλα. Κοιτάξτε, καταρχήν ο κύριος Ζήγρας είναι συγκατηγορούμενος, βρίσκεται σε δεινή θέση, διότι είναι σοβαρές οι κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζει και προσπαθεί να βρει τρόπο αφενός να βγει από τις φυλακές και αφετέρου να πάρει ελαφρυντικά στο δικαστήριο όταν θα γίνει η δίκη. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν είπε διάφορα πράγματα, είπε θα έλεγα πάρα πολλά και περισσότερα από ό,τι μπορούσε να περιμένει κανένας. Με και καταγγελτικό τρόπο θα έλεγα. Για την κυρία Σταμάτη, την οποία εκπροσωπώ και γι' αυτό μπορώ να πω, αναφέρει ότι γνώριζε η κυρία Σταμάτη για το μαύρο χρήμα. Γενικώς για όσα, για τις κατηγορίες όλες, διότι ο σύζυγός της, όπως και η ίδια κυρία Σταμάτη, αλλά και η πρώην σύζυγος, τα συζητούν. Αλλά αυτό είναι εξαιρετικά αόριστο. Οι σύζυγοι, σαφώς και λένε στις σύζυγους, τα λένε όλα. Ένα θέμα που πρέπει να αναρωτηθεί κανένας. Πρέπει να είμαστε μέσα στην οικογένεια αυτό για να το γνωρίζουμε. Ο κύριος Ζήγρας ήταν 24 ώρες το 24ωρο μαζί στην οικογένεια και το ξέρε. Θεωρώ ότι είναι κάτι, μια όριστη αναφορά και μια όριστη καταγγελία που κάνει ο κύριος Ζήγρας που πρέπει να αξιολογηθεί όπως ακριβώς διατυπώνεται. Πριν προχωρήσουμε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω αν και πρόκειται να κινηθεί και νομικά εναντίον του κυρίου Ζήγρα η κυρία Σταμάτη, είτε θα κάνει και με τη νέα αίτηση αποφυλάκησης που νομίζω ότι προτίθεται να καταθέσει, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η κυρία Σταμάτη είναι στις φυλακές και προφυλακισμένη και επομένως είναι φυσιολογικό να καταθέσει αίτηση αποφυλάκησης. Να τα δούμε όλα αυτά, κύριε Χιρδάρη, αφού πρώτα θέλω να δούμε τι λέει ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Μέσα από τις φυλακές είναι η πρώτη επίσημη αντίδραση του κυρίου Τσοχατζόπουλου μετά την κατάθεση Ζήγρα με σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά Ζήγρα και κατά ανακριτικών αρχών. Μπορούμε να την δούμε τώρα την ανακοίνωση του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Λέει λοιπόν: ήδη πριν από λίγες ημέρες, με αφορμή πληροφορίες σε blogs και στο ίντερνετ ότι επίκυνται και νέες στοχευμένες συνεργασίες του ανακριτή με κατηγορουμένους, προειδοποίησα ότι αυτή η ανήθικη πρακτική που εφαρμόζει η ανακριτική αρχή, έστω και μιας παρανομούσας δικαιοσύνης, την οποία τους τελευταίους τρεις μήνες τη δοκιμάσαμε και υποστήκαμε όλοι οι κρατούμενοι της κοινής μας υπόθεσης στον Κορυδαλό, και μάλιστα στο όνομα της δικαιοσύνης, συναλλασσόμενης με υποσχέσεις αποφυλάκησης. Σαφώς αναφέρεται στον κύριο Ζήγρα, και με σκοπό να εκμεταλλευτεί τις οριακές πλέον αντοχές ψυχικής και σωματικής υγείας κάποιων φυλακισμένων, έφτασε στο τέλος της. Δεν πάει άλλο. Το αποκορύφωμά της όμως ήταν όταν ο ανακριτής και ο κρατούμενος Ζήγρας, στην πρόσφατη συνάντησή τους, επιχείρησαν τη συναλλαγή τους αυτής της μορφής. Όπου ο ανακριτής, αντί για απολογία κατηγορουμένου σχετικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από το Ζήγρα, αποδέχθηκε ένα φανφαρόνικο κατασκεύασμα, αποδέχθηκε ο ανακριτής ένα φανφαρόνικο κατασκεύασμα από τις ειδικές υπηρεσίες που ενίοτε χρησιμοποιεί, ποιες υπηρεσίες εννοεί, που το βάφτισαν ως κατηγορητήριο εναντίον εμού και ενός μεγάλου δυστυχούς αριθμού αθώων πολιτών. Τραγική είναι πλέον η ευθύνη του ανακριτή, που καθοδηγούμενος από προσωπική εμπάθεια στο πρόσωπό μου και στην οικογένειά μου, εκμεταλλεύεται και έναν άρρωστο άνθρωπο, υποσχόμενος υποκριτικά την αποφυλάκησή του. Καταγγέλλω για μία ακόμη φορά τις ανήθικες συναλλαγές του συγκεκριμένου λειτουργού, της δικαιοσύνης με το Ζήγρα, αλλά και όσους ανέχονται τις παρανομίες αυτές που στοχεύουν στον αποπροσανατολισμό της υπόθεσής μας από την πραγματικότητα και την ουσιαστική και πλήρη αλήθεια που θα αναδειχθεί με τη συμβολή πραγματικών υπεύθυνων μαρτύρων, όπως των μελών του Κησέα. Έχω ήδη δώσει εντολή, λέει ο κ. Τσοχατζόπουλος, στους πληρεξούσιους δικηγόρους μου να καταθέσουν άμεσα τις αναγκαίες πλέον μηνύσεις ενάντια στους πρωταγωνιστές αυτής της σκευωρίας. Και κλείνει εδώ η απάντηση. Πολύ σκληρή και εναντίον του κ. Ζήγρα και εναντίον της δικαιοσύνης. Εκτιμώ ότι είναι μια ανακοίνωση ενός ανθρώπου αγανακτισμένου. Όντως είναι πολύ σκληρή. Δεν μπορώ να την κρίνω, διότι εγώ δεν είμαι και συνηγορός του και δεν θέλω να καν να έχω να μπείτε καν σε κρίση για σύμφωνοι, ενός κατηγορουμένου στην ανακοίνωση. Στοχευμένες συνεργασίες του ανακριτή, συναλλαγές με υπόσχεση αποφυλάξης, φανφαρόνικο κατασκεύασμα, αυτή την απολογία που πήρε ο ανακριτής, φανφαρόνικο κατασκεύασμα, δεν είναι συνήθις αυτοί οι χαρακτηρισμοί? Αναμφίβολα ναι.
Θεωρώ ότι ο κύριος Χατζόπουλος είναι εξαιρετικά αγανακτισμένος για την όλη κατάσταση. Αυτό είναι, μπορεί να πει κανείς ότι είναι και δικαιολογημένο λόγω ότι βρίσκεται κάποιος στις φυλακές. Και πρέπει να σεβόμαστε και την κατάσταση που βρίσκεται. Είναι και οικογενειακός στις φυλακές και η κόρη του και η σύζυγός του. Επομένως υπάρχει μια αγανάκτηση. Αναφέρομαι δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν στοιχεία, είναι συγγνώμη στοιχεία τέτοια για αυτά που αναφέρει για τον ανακριτή. Για τον ανακριτή. Δεν μπορώ να πω. Αυτά που δεν καταλογίζει για συναλλαγές, ειδικές υπηρεσίες κτλ. Δεν μπορώ να πω τίποτα και δεν υπάρχουν και στοιχεία δηλαδή, που είναι στην υπόψη μου για να μπορώ να σας τα πω. Και από την άλλη, όπως είπατε, με σεβασμό πρέπει να προσεγγίζουμε τέτοιες περιπτώσεις, είτε λέγεται ο Χατζόπουλος, είτε όπως και αν λέγεται, ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε αυτή τη θέση που βρίσκεται ο πρώην υπουργός. Όπως είπε και ο κ. Ζήγερας, που είναι μέσα. Σύμφωνο. Είναι προφυλακισμένος και εκείνος. Το φετινό εκαθαριστικό της εφορίας θα εξοφληθεί από ό,τι φαίνεται σε πολλές δόσεις για να πάρουν ανάσα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αλλά και για να μπορέσει να εισπράξει χρήμα το κράτος. Δεν έχω κάνει καν εγώ τη δήλωση να δω πόσο θα μου έρθει, αλλά λογικά ναι, θα πάμε δόσεις αναγκαστικά, γιατί δεν βγαίνει να τα δώσει κατευθείαν. Μακάρι να το κάνανε και 20 δόσεις. Μακάρι να μην πληρώνανε καθόλου. Η πρόταση που θα καταθέσει το Υπουργείο στην Τρόικα αφορά στην εξόφληση του φόρου μέχρι και σε 10 δόσεις για όλους όσους δηλώνουν οικογενειακά εισοδήματα έως 100.000 ευρώ. Μετά τον Νοέμβριο μας είπε λογιστής ότι μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό για περισσότερες δόσεις. Και εγώ σε μια απασχόληση, οπότε δεν μπορούμε να τα επεξέλθουμε. Τριώρος, τετράωρος. Τετράωρος. Με 600 και 700 ευρώ που είναι η μισθή τώρα, πώς θα τα δώσεις. Σε πολλές μικρές δόσεις όμως αναμένεται να σπάσει το Υπουργείο Οικονομικών και τις οφειλές χιλιάδων φορολογουμένων. Πρόκειται για ληξιπρόθεσμα χρέη που λήγουν στο τέλος του μήνα. Υπάρχει λοιπόν εισήγηση για παράταση μέχρι το τέλος της χρονιάς, αλλά και επέκτασή της, ώστε να εξοφλούνται σε 60 δόσεις από όλους, χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός για αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, χρέη έως 10.000 ευρώ που αφορούν φυσικά πρόσωπα και 75.000 ευρώ για εταιρείες. Μέχρι 75.000 ευρώ κάνουν. Το ξέρω, είναι γύρω στις 42.000. Και θα κάνετε 60 δόσεις. Αν μπορέσει, θα το κάνω, βέβαια. Άμα υπάρχει κάποιο κίνητρο, μπορεί να το δώσει και φάπαξ. Αν όχι, με δώσει. Στη νέα ρύθμιση θα προβλέπεται και η πλήρης διαγραφή των προσαυξήσεων. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή να κερδίζουν όλοι οι φορολογούμενοι, ακόμα και αν επιλέξουν το μάξιμουμ των δόσεων, που είναι οι 60 δόσεις. Ελοχεύει ο κίνδυνος να κρατήσουμε πώς αγοράζουμε τηλεοράσεις με ηλεκτρονικά και πληρώνουμε 60 δόσεις και μετά έρχονται άλλες πάλι 60 και άλλες 60 και τελικά συνέχεια να πληρώνουμε. Από του χρόνου πάντως δεν αποκλείεται να αλλάξουν όλα. Και αυτό γιατί καταρτίζεται σχέδιο ώστε όλοι οι φόροι, τα τέλη και τα πρόστιμα να δίνουν τη δυνατότητα να εξοφλούνται σε 60 δόσεις, δηλαδή σε βάθος πενταετίας. Κάποιος διακανονισμός θα γίνει τώρα, το σταυρό μας. Η κυβέρνηση προειδοποιεί πάντως ότι όσοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση θα μείνουν εκτός ρύθμισης για την εξόφληση του φόρου σε πολλές δόσεις, θα χάσουν το αφορολόγητο ενώ θα καταβάλουν και επιπλέον φόρους.